Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, με ένα τραυματία συνέβη χθες στο κέντρο ασυνόδευτων ανηλίκων, στέγη Πλάς της Πάτρας, στην οδό Σατοβριάνδου. Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτυπήματα, νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας ο 17χρονος μετανάστης που πρωταγωνίστησε στο άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στέγη Πλάς, στη συμβολή των οδών Σατοβριάνδου και Ρήγα Φεραίου. Η συμπλοκή τέτοια, της οποίας ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, σημειώθηκε μεταξύ Σύρων και Αφγανών, ανηλίκων και ενηλίκων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 2 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είναι πλάκι με ανήλικο και το επεισόδιο γενικεύτηκε, καθώς σε αυτό συμμετείχαν και άλλοι μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ενήλικες. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να σπέβδουν στο χώρο. Μπαράς τώρα υποθέσεων απάτες καλύτερα να χειριστεί τις τελευταίες ώρες η ασφάλεια πατρών. Στην πρώτη περίπτωση ο απατεώνας εμφανίστηκε ως δήθεν δικαστικός επιμελητής, ενώ στη δεύτερη εμφανίστηκαν οι δράστες ως δήθεν εφοριακοί. Μπαράς υποθέσεων απάτης καλείται να χειριστεί τις τελευταίες ώρες η ασφάλεια πατρών. Στην πρώτη περίπτωση σχηματίστηκε ήδη δικογραφία σε βάρος αγνώστου για εξαπάτηση ιδιοκτήτη εταιρείας κλιματιστικών ειδών, στον οποίο εμφανίστηκε ως δικαστικός επιμελητής και του απέσπασε 1.715 ευρώ. Την ίδια ώρα, δύο άγνωστοι προσέγγισαν μία ηλικιωμένη 76 ετών και προσποιούμενοι τους εφοριακούς της απέσπασαν 400 ευρώ για να ρυθμίσουν τάχα τις οικονομικές και φορολογικές της εκκρεμότητες. Χαλάει τώρα ο καιρός από το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ακόμα και χαλάζει. Σύμφωνα με το όσο ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα ξαναχαλάσει από σήμερα το βράδυ και μάλιστα από τα βορειοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους 5, 7 έως και 8 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, αύριο Σάββατο θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου, η Ήπειρος, η Δυτική και Κεντρική Στερεά, η Δυτική Πελοπόννησος, πιθανόν η Θεσσαλία και από το απόγευμα σταδιακά η Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Άρα και στην περιοχή μας θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Από την Κυριακή τα καιρικά φαινόμενα μετατοπίζονται πιο ανατολικά και έτσι λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες θα επηρεαστούν η Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Από την επόμενη Δευτέρα ξεκινά η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, φέτος τα τέλη θα μείνουν στα ίδια επίπεδα. Δείτε τι έχετε να πληρώσετε. Αλλαγές ήταν και πάνε. Φαίνεται ότι ήταν αρκετή μια αλλαγή αυτή του αρμόδιου για τα έσοδα υφυπουργού για να πάνε περίπατο οι όποιες ελπίδες είχαν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για μείωση στα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Το θέμα είναι βασικά να μην χτυπήσει πολύ τους επαγγελματίες, που είναι, αυτή τη στιγμή είναι ο αναπόμενος παραγωγικός ιστός για τη χώρα και για την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Τώρα όσον αφορά το γιουταχή, αυτό το πράγμα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία στα πλαίσια να μειωθεί όσο πρέπει, έτσι ώστε να μην ο κόσμος να έχει να μετακινείται. Τώρα, τρεις είναι οι κατηγορίες των μεγάλων χαμένων από το διαφαινόμενο πάγωμα των τελών κυκλοφορίας. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία περιλαμβάνει τους λιγότερο χαμένους, τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από το 2007 μέχρι το 2010, που καθώς δεν θα υπολογιστούν όπως όλα δείχνουν τα τέλη τους με βάση τους ρήπους, δεν θα έχουν και την ελάφρυνση των περίπου 10 έως 15 ευρώ που προέκυπτε για τους περισσότερους. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ιδιοκτητών αυτοκινήτων που χάνουν είναι όσοι έχουν αυτοκίνητο από το 2000 έως το 2005 και που σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο καιρό θα είχαν σημαντική ελάφρυνση. Το ίδιο πράγμα είναι, αλλάζει κάτι. Θα έχουμε να τα πληρώσουμε, ας είναι τα περσινά, θα έχουμε να τα πληρώσουμε. Αυτοί οι πάνω που κυβερνάνε είναι όλοι οι ίδιοι, τσέπες αλλάζουνε. Θα μπορέσετε να πληρώσετε τα τέλη, θα πληρώσετε. Όχι, θα τα πληρώσουμε δόσεις. Ναι, απλώς η ίδια τιμή θα είναι πέρσι. Ίδια τιμή. Ναι, ναι. Θα υπάρχουν και χαμένοι βέβαια. Χαμένοι είμαστε μια ζωή, τώρα θα χάσουμε. Άμα υπάρχουν λεφτά, θα πληρώσουμε. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, τι θα πληρώσουμε. Θα παραδώσουμε τις πινακίδες.
Οι πλέον ζημιωμένοι είναι όσοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, όσοι έχουν αυτοκίνητο πριν το 2000 και που θα είχαν εκπτώσεις έως και 500 ευρώ ή 40%. Κερδισμένοι από το πάγωμα είναι όσοι έχουν καινούριο αυτοκίνητο με εκπομπές ρήπων από 80 έως 89 γραμμάρια, καθώς δεν πέφτει. Αν ισχύσει το πάγωμα φυσικά. Το όριο ατέλειας και έτσι δεν θα πληρώσουν ούτε και φέτος τέλη. Οι πλέον κερδισμένοι είναι όσοι έχουν αυτοκίνητο άνω των 1928 κυβικών και ειδικά όσοι έχουν καινούριο και ακριβό αυτοκίνητο που με βάση τα λεγόμενα του πρώην Υπουργού θα πλήρωναν αυξημένα τέλη. Την ίδια ώρα σε επίπεδο ρεκόρ έχει φτάσει η φοροκαταιγίδα στην περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σε επίπεδα ρεκόρ έχει φτάσει η φοροκαταιγίδα που πλήττει τους πολίτες κατά την διετία 2015-2016, δηλαδή την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σύμφωνα με αποκαλυπτική έκθεση της Κομισιόν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το φορολογικό βάρος αυξήθηκε φέτος στο ύψος ρεκόρ του 37,6 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ το 2015 ήταν στο 36,4 το ΕΠ και το 2014 στο 35,5. Ταυτόχρονα, από τις προβλέψεις της Κομισιόν προκύπτει ότι την περίοδο 2017-2018 αναμένεται να περικοπούν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιες δαπάνες για κοινωνικές παροχές, ενώ οι δαπάνες για μισθούς στο δημόσιο θα παραμείνουν ανέγκυχτες. Το 2015 αυξήθηκε για πρώτη φορά το φορολογικό βάρος από το 2008. Οι πίνακες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν ότι το φορολογικό βάρος αυξήθηκε για πρώτη φορά το 2015 μετά το 2008, έστω και οριακά, από 63,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, ανήλθε σε 64 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 65,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τη διετία 17-18 αναμένεται νέα σημαντική άνοδος στα 67,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 και στα 69,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Ουσιαστικά, την περίοδο 2015-2018 η συνολική φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν μετρώνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Αν μετρηθούν, σύμφωνα με την Επιτροπή, αυξάνουν το συνολικό βάρος στο τέλος του 2018 στα 75,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 71,4 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Αναστάτωσε τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάτρας όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ακολούθησε η εκδήλωση φωτιάς σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα που βρισκόταν σε πιλωτή πολυκατοικίας στην οδό Μπενιζέλου Ρούφου. Σε εμπριστική ενέργεια οδηγεί η συλλογή των πρώτων στοιχείων από τους άνδρες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών από την πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Μπενιζέλου Ρούφου, όπου τα ξημερώματα της Παρασκευής τυλίχθηκε στις φλόγες μια μοτοσικλέτα, ενδεχόμενο που ενισχύουν και οι μαρτυρίες των κατοίκων αυτήκων μαρτύρων που, όπως δήλωσαν, πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε κάτι σαν να έγινε έκρηξη. Το όχημα, που ανήκει σε ηλικιωμένο συνταξιούχο, καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη δεύτερη μοτοσικλέτα που βρισκόταν σταθμευμένη στο σημείο. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στα σταθμευμένα οχήματα στον Καράζ. Το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα, με τους ενίκους να πετάγονται έντρομοι από την πολυκατοικία. Και για να αλλάξουμε θέμα, σπάνε ομόλογα για να πληρώσουν συντάξεις, καταραίει το επικουρικό ταμείο. Παρά το τσεκούρι, το ΕΤΕΑ ρευστοποίησε φέτος ομόλογα 300 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά κάνουν, το Τσίπρα δεν θέλανε. Καλά να κάνουν. Μαύρα και άραχνα δείχνουν τα πράγματα στο επικουρικό ταμείο, καθώς, όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, παρά το γερό τσεκούρι που έπεσε στις επικουρικές συντάξεις, το ΕΤΕΑ έχει προχωρήσει και σε αλληλεπάλληλες ρευστοποιήσεις ομολόγων, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από την αρχή του έτους. Όπως αναφέρει μάλιστα το δημοσίευμα, το μεγαλύτερο ποσό, μάλιστα από την περιουσία του, που εξανεμίζεται μήνα με το μήνα, αφορά σε ρευστοποίηση ομολόγων 205 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε που ξεκίνησαν οι περικοπές στις συντάξεις. Με φτωχήναμε, τελειώσαμε. Τελείωσε ο κόσμος, πάει. Δηλαδή, φτάσαμε να ζητιανεύουμε να φάμε. Ξέρεις τη δουλειά έκανα εγώ που ήρθα από την Αθήνα. Το θεατράκι έφτιαξε. Και τώρα δεν έχω λεφτά να κυκλοφορήσω. Αυτό βέβαια είναι μια δυσμενής εξέλιξη που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Τι φαίνεται από αυτό?
το ότι δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι, και προσπαθούν να βρουν διαφορετικά. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχουν τελειώσει τις διαπραγματεύσεις ακόμα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Τι να πω, δύσκολα τα πράγματα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η διοίκηση του ΕΤΕΑ από το σπάσιμο των ομολόγων αξίας 205 εκατομμυρίων ευρώ, τα 55 εκατομμύρια ευρώ έσπασαν για να πληρωθούν οι συντάξεις του Ιουλίου. Τα 30 εκατομμύρια ευρώ ρευστοποιήθηκαν για να πληρωθούν οι συντάξεις του Αυγούστου, που ήταν και ο πρώτος μήνας των μειώσεων. Τα 50 εκατομμύρια ευρώ ομολόγων έσπασαν για να πληρωθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου, που ήταν ο πρώτος μήνας των αναδρομικών μειώσεων κατά 50 ευρώ από κάθε σύνταξη. Τα 70 εκατομμύρια ευρώ τώρα θα ρευστοποιηθούν με νέα χθεσινή αποφάση του Ταμείου για να πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις του Δεκεμβρίου αλλά και οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2017, από τις οποίες λείπουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε, μετά από αυτό το χάος που έχουν κάνει κυρίως με τις περικοπές των συντάξεων, τι άλλο να δούμε. Έχουμε φτάσει πλέον στη χειρότερη κατάντια, δηλαδή. Έχουν καταντήσει τους ανθρώπους να ανοίγουν κάδους. Παίρνουμε 300 ευρώ σύνταξη. Πώς θα ζήσουμε, το σκέπτονται αυτό? Δεν τρέπονται? Πρέπει να σκεφτούν λιγάκι λογικά. Ο κόσμος κινδυνεύει, πεθαίνει από την φτηνά, αυτοκτονεί. Μωρά, το να τα άλλο κλαίνε. Τι θα γίνουμε? Μάλιστα, στα 205 εκατομμύρια ευρώ ομολόγων που εξαφανίστηκαν από τα αποθεματικά του ΕΤΕΑ, προστίθενται και άλλα 90 εκατομμύρια ευρώ που έσπασαν τον Φεβρουάριο του 2016 για να πληρωθούν και πάλι οι συντάξεις. Απίστευτες τώρα καταστάσεις στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Κόσμος. Ιστορίες που θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα της δημόσιας υγείας στο χώρο του ΕΣΥ. Νοσηλεύτρια λοιπόν έπρεπε να τραγουδά σε κομπανία και την μετέθεσαν σε διοικητική θέση. Πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Κόσμος της Πάτρας για περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με την 6η ΥΠΕ και το νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, νοσηλεύτρια, η οποία μετακινήθηκε από την Αθήνα στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα, στη συνέχεια πήρε μετάθεση για την 6η ΥΠΕ σε θέση διοικητική, διότι τραγουδάει. Έχει χάσμα φωνής, συμμετέχει σε λαϊκά και ρεμπέτικα σχήματα και επειδή το βράδυ λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά και τραγουδά σε κομπανίες, έπρεπε να μην έχει κυλιόμενο ωράριο νοσηλεύτριας και την μετέθεσαν στην 6η ΥΠΕ σε θέση διοικητική. Και ενώ υπάρχουν λοιπόν κενά στο νοσοκομείο, αρκετά κενά, ωστόσο βρέθηκε ο τρόπος να πάει η γυναίκα αυτή από τον Άγιο Ανδρέα στην 6η ΥΠΕ για να μπορεί το βράδυ να τραγουδάει στο Θωμά του μαγαζί και άλλα τέτοια τραγούδια. Είχαμε και μια δεύτερη μετακίνηση επίσης από τον Άγιο Ανδρέα στην 6η ΥΠΕ μιας νοσηλεύτριας η οποία περνάει το πρωτόκολλο εκεί στην 6η ΥΠΕ και έχει μείνει ο Άγιος Ανδρέας χωρίς νοσοκόμες. Να θυμίσω ότι πολλές έχουν να πάρουν ρεπό μήνες και έχουν διαμαρτυρηθεί και κάποιες μάλιστα έχουν καταρρεύσει εξαιτίας της πολλής δουλειάς και του συνεχούς ωραρίου. Αντιμέτωπος με την απίστευτη μανία και την βιαιότητα ομάδας ανήλικων Ρωμά, ήρθε η ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ επί της οδού Ηρακλέους στην Εγλυκάδα Πατρών και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρησή του γίνεται στόχος. Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό στην Εγλυκάδα όταν ιδιοκτήτης ενός μίνι μάρκετ επί της οδού Ηρακλέους στην περιοχή ήρθε αντιμέτωπος με μια ομάδα ανήλικων Ρωμά, οι οποίοι του επιτέθηκαν, 4 ανήλικοι, και άρχισαν να του προκαλούν φθορές στο κατάστημα. Κατέγραψε το συμβάν με κάμερα κλειστού κυκλώματος, ωστόσο κάλεσε και την αστυνομία και στο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε πρωταγωνιστήσει σε καταγγελίες σε βάρος των συνθηκών διαβίωσης των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Φαίνεται είχε μπει στο στόχαστρο λοιπόν τον Ρωμά εκεί και έγινε αυτό που έγινε. Βλέπετε τις εικόνες, το πώς επιτέθηκαν οι ανήλικοι στο μαγαζί του, στο mini market, στην οδό Ηρακλέους στην Εγλυκάδα. Τα περαιτέρω τα έχει αναλάβει η αστυνομία. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γιώργος Δρακάτος. Σύμφωνα με τον κύριο Δρακάτο, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τους σεισμούς μόνο από τα αναγνωρισμένα κέντρα ερευνών. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο στην περιοχή είναι ότι είναι μια περιοχή με πολύ ψηλή σεισμικότητα, τυχώς. Άρα ο κόσμος ήδη ξέρει και δεν περιμένει. Φαντάζομαι άλλη μια φορά να του πούμε ότι χρειάζεται ψυχραιμία και να παρακολουθεί μόνο επίσημες ενημερώσεις.
δεν χρειάζεται να ακούει διάφορα πράγματα που διατυπώνονται από τον καθένα. Υπάρχουν αρχές επίσημες και δεν υπονοώ μόνο το αστροσκοπείο, το πανεπιστήμιο, την περιφέρεια, το κρατικοί φορείς. Εντάξει, κοιτάξτε. Ναι, ναι. Θα σας πω κάτι. Καταλαβαίνω απολύτως τι μου λέτε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε επιστημονική κοινότητα, ο κάθε ένας από εμάς δικαιούται εντός εισαγωγικών να έχει μια επιστημονική άποψη. Εγώ μιλάω για τις επίσημες ανακοινώσεις. Δηλαδή, είναι διαφορετικό πράγμα σαν επιστήμονας να διατυπώσω την άποψή μου, την προσωπική. Και είναι διαφορετικό να υπάρχει μια επίσημη άποψη ενός οργανισμού. Έτσι είμαι σαφής. Άρα, εγώ αυτό που προτείνω στον κόσμο είναι να ακούει επίσημες ανακοινώσεις. Όχι τι λέει ο κάθε δρακάτος, τι λέει ας πούμε το γεωδυναμικό. Είναι, μπορεί να είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, όχι, ξέρετε γιατί. Όχι. Δεν είναι. Δεν υπονοώ κάτι. Να σας το διευκρινίσω. Δεν υπονοώ κάτι. Υπονοώ ότι υπάρχει στην επίσημη ανακοίνωση υπάρχει μια συνεκτίμηση όλων των επιστημόνων του Ινστιτούτου. Σωστά, όλων. Όσων εμπλεκόμεθα, μπορεί κάποιος από εμάς να έχει μια διαφορετική άποψη, η οποία επιστημονικά είναι απόλυτα σεβαστή. Εν τέλει. Εντάξει, σύμφωνοι. Βρίσκεται, δεν βρίσκεται που σας μιλάω. Σαν επιστήμονας, το ίδιο σημαίνει και με την ιατρική. Πάτε, ακούτε μια εκτίμηση. Πάτε, ακούτε μια διαφορετική. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Και για να αλλάξουμε θέμα, χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Ηλίας σε 60χρονο που κατηγορείται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Χρηματική ποινή δίχως προηγούμενο επέβαλε χθες το μεσημέρι το τριμελές πλημελιωδικείο Ηλίας σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας που απασχόλησε το έτος 2012 την κοινωνία του Πύργου με κατηγορούμενο έναν 60χρονο άνδρα από την ευρύτερη περιοχή. Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο χθες για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι 3 χρόνια με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, απόφαση καταπέλτης τουλάχιστον για το κομμάτι της χρηματικής ποινής πάνω στην οποία ήδη έχει ασκηθεί έφεση. Πινακίδες ξυλώθηκαν το πρωί σε όσους οδηγούς επέλεξαν να παρκάρουν στο λιμάνι παρά τη ρητή απαγόρευση. Οι κλήσεις έπεφταν βροχή. Η εβδομάδα προσαρμογής πέρασε και σήμερα Παρασκευή ήταν μια κακή μέρα για δεκάδες πατρινούς οδηγούς που επέλεξαν το λιμάνι της Πάτρας για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους. Το λιμεναρχείο με ανακοίνωσή του είχε προειδοποιήσει. Είχε καλέσει τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης του Δήμου στη λιμενική ζώνη και μόνο αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα δέχονταν βαριά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν αφαιρέθηκαν πινακίδες. Δεκάδες πινακίδες όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Όπως εξάλλου ανέφερε το προηγούμενο διάστημα ο κεντρικός λιμενάρχης Πατρών Δημήτρης Κυριακουλόπουλος, η εν λόγω απόφαση του λιμεναρχείου δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά αποσκοπεί στην προστασία των οδηγών. Εξάλλου είναι νοπές ακόμα οι μνήμες από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη το Σεπτέμβριο του 2015, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα. Πριν από 2 εβδομάδες, οι λιμενικοί επέδιδαν στους οδηγούς προειδοποιητικές κλήσεις πως δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν στο λιμάνι. Ωστόσο, από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε σταδιακά η επίδοση κλήσεων, ενώ με τη συνδρομή της αστυνομίας αφαιρούνται και πινακίδες κυκλοφορίας. Μετά τις 100 έρχονται οι 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τα ταμεία. Η κυβέρνηση περιμένει απλώς το πράσινο φως. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε τι θα πρέπει να προσέξετε για να ενταχθείτε στις νέες δόσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει με το καθεστώς των 120 δόσεων που αφορά σε οφειλές είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί στη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιες είναι οι ρυθμίσεις και ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να υπαχθεί κάθε φορολογούμενος έτσι ώστε να τύχει των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων. Για το θέμα μας μιλάει ο γνωστός πολυτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης. Το θέμα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι οδοί οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από τους φορολογουμένους και σε ποιους ακριβώς αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν αυτές οι ευκαιρίες για ένταξη στο καθεστώς των 120 δόσεων. Σε διαπραγμάτευση μπαίνει αυτή την εβδομάδα η συζήτηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Με το που θα πάρει η κυβέρνηση το πρόσφυγμα φως από τους θεσμούς θα βάλει σε ισχύ το δοσολόγιο των 120 δόσεων όπου εκεί οι φορολογούμενοι για να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας και αναλόγως με το Ε9 και τα εισοδηματικά τους κριτήρια θα κριθεί σε πόσες δόσεις θα πάνε, με μίνιμουμ δόσεων ή 12. Βέβαια, όσο πιο λιγότερες δόσεις κάνουμε, τόσο περισσότερο κούρεμα θα έχουμε στις προσαυξήσεις.
Και αναλόγως τη φοροδοτική ικανότητα που έχει ο κάθε φορολογούμενος, θα κάνει και την ανάλογη ρύθμιση προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα πρέπει όμως για να ισχύσει η ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων να πληρώνονται από τη στιγμή που θα γίνει η ρύθμιση, να πληρώνονται όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις, είτε με ρύθμιση σε 12 δόσεις, είτε εφαπαξ. Από το ότι συνεχίζουν οι απατεώνες με τα μαϊμού τροχαία να εξαπατούν πολίτες. Τελευταίο τους θύμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Άφπαχτο που της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.500 ευρώ. Απτόητοι συνεχίζουν οι απατεώνες με τα μαϊμού τροχαία να εξαπατούν πολίτες. Το τελευταίο τους θύμα ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα από την Άφπαχτο. Συγκεκριμένα, στην ηλικιωμένη γυναίκα τηλεφώνησε μια γυναίκα, προσποιούμενη την αστυνομικό και την ενημέρωσε ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που είχε σκοτώσει ένα ανήλικο και της απέτησε το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ για να αποφύγει τις συνέπειες. Η 76χρονη πίστηκε από τους ισχυρισμούς της δράστηνας και συμφώνησε να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ αλλά και να της δώσει κοσμήματα συνολικής αξίας 5.500 ευρώ. Στη συνέχεια, στο σπίτι της 76χρονης μετέβησαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος η Σπύρα και ένας 23χρονος που ήταν μέσα στο όχημα και αναζητείται από την αστυνομία, της απέσπασε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα. Ο 31χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιοίκησης ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και τον 23χρονο που απέσπασε το χρηματικό ποσό, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αποδοτικών πατρών. Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η Σπύρα δρά καθημερινώς, τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και με τα προσχήματα ότι κάτι έχει γίνει, κάποιο τροχαίο, να μην τρομάζουν, να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους για να μην πέφτουν θύματα αυτής της πείρας. Την ικανοποίησή του για τη μεγαλειώδη προσέλκυση πιστών στον Άγιο Ανδρέα για να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη της Παναγίας εξέφρασε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Δεν παρέλειψε ωστόσο να απαντήσει και στους υπέρμαχους του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Η ιστορία ούτε παραχαράσεται ούτε αλλοιώνεται. Είναι μία. Η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορεί να λέμε παραδείγματος χάρη ότι δεν έγινε η σφαγή της Σμύρνης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι 400 χρόνια δεν εσφάδαζε το γένος μας κάτω από τους μουσουλμάνους, τους Τούρκους. Ότι είχαμε συνοστισμό στη Σμύρνη. Αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν αγωνίστηκε η Εκκλησία στην αντίσταση. Απαντήσαμε σε αυτά, σε όλα. Αυτοί που τα λένε, όποιοι τα λένε, είναι ανιστόρητοι και επικίνδυνοι για την υπόσταση του έθνους, αλλά και γενικότερα. Και για τα παιδιά μας. Πώς λοιπόν θα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας αυτούς? Πώς ένα τέτοιο σύστημα θα το ανεχθούμε που κάνει τα παιδιά μας ανθρώπους που δεν έχουν θεμέλια ηθικά, θεμέλια πνευματικά, θεμέλια στην ιστορία του έθνους μας? Πώς θα κρατηθούν τα παιδιά μας, σας ερωτώ? Χωρίς αυτά τα ιδανικά, πού πάει η κοινωνία μας? Πρέπει να υποψιαστούμε όλοι, οι πατεράδες, οι μανάδες, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι δάσκαλοι. Είναι ένα ολιστρωμένο σχέδιο, Σεβασμιότατε. Βέβαια, εσείς δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Κατά πώς πάμε. Είναι σχέδιο ενορχιστρωμένο εναντίον της υποστάσεως και της υφής του έθνους μας και της πατρίδος μας. Το οποίο εξυφαίνεται εκ των έσω ή κοιτάξτε, είναι εντολές? Υπάρχουν πολλά κέντρα τα οποία εξυφαίνουν κάτι τέτοιο, ανέκαθεν. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει είναι τι κάνουμε εμείς. Η λαμπρότερη σελίδα στην ιστορία της πατρίδος μας είναι οι νεομάρτυρες, οι οποίοι, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παραγγέλουν σε μας. Κρατηθείτε, κρατηθείτε αδελφοί, μη χάσετε τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι η πίστη σας και μη χάσετε την αγάπη στην πατρίδα σας. Ο σκύλος διασώστης της έκτης ΕΜΑΚ Πατρών έκανε και πάλι το καθήκον του. Μαζί με το σύνοδό του εντόπισε ηλικιωμένη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από χθες. Η ηλικιωμένη γυναίκα αγνοούνταν από χθες το απόγευμα σε ποταμό στην περιοχή της Ζαχάρος,
που βρίσκεται στο νομό Ηλίας. Ύστερα από πολλές προσπάθειες έβρεσης της, ζητήθηκε η συνδρομή της έκτης ΕΜΑΚ Πατρών και η πολύτιμη βοήθεια του σκύλου διασώστη, ο οποίος τα κατάφερε και σήμερα το πρωί εντόπισε την ηλικιωμένη. Μια ακόμα επιτυχία για τον σκύλο διασώστη και τον σύνοδό του. Σε 6 περίπου μήνες θα είναι έτοιμη η Ιόνια Οδός. Η νέα οδός θα έχει μήκος 196 χιλιόμετρων και θα δώσει ανάσα στους οδηγούς της Δυτικής Ελλάδας. Με λιγότερο από μισό χρόνο να απομένει για τη συνολική παράδοση του αυτοκινητοδρόμου στην κυκλοφορία, η αλματώδης πρόοδος κατασκευής της Ιωνίας Οδού είναι εμφανή σε όλο της το μήκος. Στο νέο βίντεο της νέας οδού για πρώτη φορά πραγματοποιείται μία πλήρης διάσκηση της εντυπωσιακής σύραγγας της Κλόκοβας, μια σύραγγας διπλού κάδου συνολικού μήκους 3 χιλιόμετρων, η οποία διανύχθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μόλις σε 13 μήνες. Το συνολικό μήκος του άξονα της Ιόνιας Οδού είναι περίπου 196 χιλιόμετρα, ενώ περιλαμβάνει και τις παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας. Πέραν των 196 χιλιόμετρων νέου αυτοκινητοδρόμου, κατασκευάζονται ανάμεσα σε άλλα 24 γέφυρες, 4 σύραγγες, 74 κάτω διαβάσεις και 36 άνω διαβάσεις. Δράσης ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την καταπολέμηση της φτώχειας στην περιοχή. Τις δράσεις παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας ως ένας γνήσιος, λαϊκός, αντιπροσωπευτικός θεσμός. Κάνει στροφή στην πολιτική της, θέτοντας το επίκεντρο το σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανακούφιση των συμπολιτών μας, την άρση των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της φτώχειας. Εμείς ως Περιφέρεια ξεκινήσαμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο ετήσιο σχέδιο δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σήμερα, με τις νέες εντάξεις των έργων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στηρίζει την τοπική κοινωνία, την ενημερώνει, παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, εξασφαλίζει τη διαμονή, τη διατροφή σε αστέγους ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
δημιουργεί κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, δομές εισιτίου, καθώς και κέντρα κοινότητας. Ήδη εντάχθηκαν στο περιφερειακό πρόγραμμα της περιφέρειας 2014-2020 συνολικά 5 δράσεις ύψους πάνω από 9,5 εκατομμύρια ευρώ και θα φέρουν στην περιφέρειά μας και 100 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Όπως σημείωσε ο κ. Κασιφάρας, μετά από σχετική ερώτηση του Patras TV, ο δείχτης απορροφητικότητας των κονδυλίων εκ μέρους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ίσως είμαστε το πρόγραμμα με τους μεγαλύτερους δείχτες απορρόφησης. Είμαστε. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είχε ύψος απορρόφησης κονδυλίων 25 εκατομμύρια ευρώ, όταν η χώρα στο σύνολό της είχε 110 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο υλοποίησης του προγράμματός μας. Έχουμε πάνω από το 60% εξειδικεύσει το πρόγραμμα, έχουμε προχωρήσει σε προκηρύξεις, έχουμε ενταγμένα έργα και αυτή η δουλειά συνεχίζει μεθοδικά, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να έχουμε ολοκληρώσει διαδικασίες προκηρύξεων, εντάξεων και νομικών συμβάσεων. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ακόμα ότι οι δράσεις που σήμερα ανακοινώσαμε αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός συνόλου δράσεων και οι προηγούμενες αφορούσαν κυρίως την ισότητα των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε χρηματοδοτήσει με 17 εκατομμύρια ευρώ δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, δράσεις υποστηριζόμενης εκπαίδευσης στα σχολιά μας για να μην φεύγουν τα παιδάκια με αναπηρία και να πηγαίνουν σε ιδρύματα, καθώς επίσης και δράσεις στήριξης εργαζομένων γονέων για τη φύλαξη των παιδιών τους, είτε αυτά είναι άτομα με αναπηρία είτε όχι. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο μεγάλο ζήτημα που έβαλε ο Περιφερειάρχης και αφορούν περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας. Και επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, να μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία. Καταρχήν, η Περιφέρεια πρόκειται να διοργανώσει ημερίδες ενημέρωσης των φορέων υλοποίησης άμεσα, μέσα στο μήνα. Και δεύτερον, οι διαδικασίες όλες είναι διαδικασίες ΑΣΕΠ. Δηλαδή, οι Δήμοι θα προκηρύξουν τις θέσεις και οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες δε θα είναι κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, διοικητικοί ως επιτοπλίστων και λιγότερες σε άλλους φορείς, για παράδειγμα οδηγοί κλπ. Μέτρα για την θωράκιση των οδικών δικτύων της περιφέρειας από τις κατολιστήσεις αλλά και για την ανόρθωση των πληγήσεων περιοχών λαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένα νέο πλαίσιο δράσης και πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των φυσικών θεομηνιών και ειδικότερα των κατολιστήσεων στην ευρύτερη περιοχή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όπως και εσείς γνωρίζετε, η περιφέρειά μας έχει κατολιστητικά φαινόμενα, έχει έντονες βροχοπτώσεις, έχει μια σεισμική διέγερση αρκετά μεγάλη. Επομένως, μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε με τη συνεργασία των δύο έγκριτων επιστημονικών φορέων που υπάρχουν στη χώρα αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ως Περιφέρεια θέλουμε να συμβάλλουμε περισσότερο με το κίνημα εθελοντισμού και να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, παράλληλα με την επιστημονική γνώση η οποία θα προέλθει μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι που να έχουμε μια τράπεζα πληροφοριών, την οποία θα αξιοποιούμε με στοχευμένες παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε κατά καιρούς, είτε αυτό αφορά υποδομές, είτε αφορά έκτακτα φαινόμενα, για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τις λιγότερες επιπτώσεις. Με την έννοια αυτή πιστεύω ότι είναι ένα σπουδαίο συνέδριο, είναι τα αποτελέσματα του οποίου με την ανάλογη αξιοποίηση θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλες τις περιφέρειες, σε κάθε περίπτωση για τη δική μας περιφέρεια. Όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, συνδιοργανώνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο, το οποίο κατά τη γνώμη μας έχει δύο πρωτότυπα πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, στο δεύτερο μέρος έχουμε καλέσει και συναδέλφους από άλλο ευρωπαϊκό έργο,
Άρα στην πραγματικότητα παρουσιάζουμε δύο ευρωπαϊκά έργα με κοινό στόχο την προφύλαξη του κόσμου από τις κατολισθήσεις. Δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα Landslide και υπάρχει και το πρόγραμμα Recall. Σας λέω τους κωδικούς των έργων. Επίσης έχουμε βάλει σαν στόχο αυτό που είπε ο κύριος Λίτρας, δηλαδή θέλουμε να εμπλακεί ο κόσμος, θέλουμε να πάμε κοντά στον κόσμο και όχι να έχουμε στήρα επιστημονικά αποτελέσματα. Θέλουμε ό,τι αποτελέσματα έχουμε να τα περάσουμε στο κοινό και να μάθει το κοινό να προφυλάσσεται στο βαθμό που μπορεί χωρίς την δική μας παρέμβαση. Κάναμε μια συστηματική παρακολούθηση της γνωστής περιοχής της Παναγοπούλας. Έγινε εγκατάσταση καινούριου αξιόλογου μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος θα ήθελα να τονίσω ότι το αστεροσκοπείο φρόντισε να συμπεριληφθεί στο δίκτυο του ΜΕΤΕΟ, οπότε πλέον ο σταθμός της Παναγοπούλας μεταδίδει ακριβή στοιχεία στο δίκτυο του ΜΕΤΕΟ για την περιοχή και συμβάλλει έτσι στην καλύτερη πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας. Θα συνεχίσουμε και με την περιφέρεια και με τους συναδέλφους που είναι από διάφορες χώρες, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ιταλία, τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση μείωση της επικινδυνότητας των κατολισθήσεων. Έτοιμος για παρέμβαση στο χώρο της εμποροπανήγυρης, δηλώνει ο Δήμος Πατρέων. Θα προχωρήσει και στην ανάπλαση της συγκεκριμένης παραλιακής ζώνης. Συνεργεία του Δήμου τοποθέτησαν εδώ χώματα και κάποια στιγμή θα δούμε ένα πάρκο εδώ στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου, ανάλογο με το νότιο πάρκο στην Αχτή Δημαίων, έτσι ώστε ο Δήμος με κινήσεις του να διεκδικήσει και να πάρει τελικά να παραχωρηθεί και αυτό το μέτωπο στη Δημοτική Αρχή αλλά και στους πατρινούς. Να πάμε να κάνουμε κατάληψη και να προχωρήσουμε και του αποτελέσματος πλέον να το κατοχυρώσουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε στην Εμποροπανήγυρη, τώρα όπως προχωράτε από εκεί, βλέπετε ότι έχει στρωθεί, έχουμε ρίξει χώμα, μόλις απελευθερωθούμε και αποκτήσουμε τις δυνατότητες, μας εμποδίζει λίγο και η περίοδος αυτή, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα συνεργεία μας όμορφα και ωραία, να προχωρήσουμε να κάνουμε και εκεί ένα πάρκο, να προχωρήσουμε παραπέρα στο Ριγανόκαπο και στη συνεργασία και με τους κατοίκους θα δούμε εκεί πέρα και το πάρκο να το φτιάξουμε και χώρους ποδοσφαίρου να ανοίξουμε και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία σαφέστατα πριν ξεκινήσουμε θα έρθουν σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα για να και κοινή αντίληψη και κοινή δραστηριότητα να τα επιβάλλουμε. Αν περιμένουμε τώρα με τρόπους επιστολών και αυτήν, νομίζω ότι τον εξαντλήσαμε αυτόν τον τρόπο και δεν βλέπω να έχουμε. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Στην Πάτρα βρέθηκε ο χρυσός παραλυμπιονίκης του Ρίου, στην Άρση Βαρών, Παύλος Μάμαλος. Ο πρωταθλητής μίλησε στην κάμερα του Πάτρα TV. Και είναι όρθιος. Δεν λυγίζει. 238 κιλά επιβεβαιώνει αυτή την απόλυτη κυριαρχία του, έγκυρη προσπάθεια με ψήφους 2-1-1. Παύλος Μάμαλος, ο χρυσός παραολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών. Στα έως 107 κιλά βλέπετε και τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Φουντουλάκη, να πανηγυρίζει και τους Έλληνες της Αποστολής να επιθυμούν τον γίγαντα. Κύριε Μάμαλε, ποιο μήνυμα στέλνετε σήμερα με την παρουσία σας εδώ? Το μήνυμα που στέρνω εδώ με την παρουσία μου, καταρχήν να ευχαριστήσω την περιφέρεια που μας κάλεσε στη μεγάλη αυτή γιορτή την εκδήλωση. Ήταν μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι στα παιδιά αυτά εδώ να είναι οι αυριανοί πρωταθλητές, οι αυριανοί Ολυμπιονίκες. Είναι τα παιδιά που πάνε στο σχολείο και έχουν κάποιους μαθητές που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και να τα αγαπήσουν και να τα σέβονται. Και τους εύχομαι στη ζωή τους ό,τι καλύτερο στην πορεία τους. Σηκώνετε και την Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, τα βάρη είναι πάρα πολύ, πολύ βαριά, γιατί σηκώνεις μια ελληνική σημαία στην πλάτη σου. Για να τη σηκώσεις αυτή τη σημαία στην πλάτη σου περνάνε 4 χρόνια Ολυμπιακής προετοιμασίας. Πόνο, κούραση, δίνεις την ψυχή σου, την καρδιά σου, τον υδρότα σου. Και όταν καταφέρεις και δεις τη σημαία ψηλά που γίνει η έπαρση σημαίας εκεί, λες τη σήκωσα και την Ελλάδα ψηλά και όλο τον κόσμο. Και το μήνυμα που στέλνετε στους δοκιμαζόμενους Έλληνες αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Με την κρίση εννοείται ή γενικά? Γενικότερα.
γενικά να μην το παρατήσουμε, να το κυνηγήσουμε, και ο Θεός είναι μεγάλος για τους Έλληνες. Να το κοιτάξουν μπροστά, να, ό,τι μπορούν να δώσουν και την ψυχή τους. Εγώ τους εύχομαι ό,τι μπορώ το καλύτερο στη ζωή τους, τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους να είναι ευτυχισμένοι, αγάπη, υγεία και ευτυχία. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά.